Με συνοδεία βυζαντινής μουσικής στο απόψινο επεισόδιο του πιο αδύναμου Κρίκου, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ένας ιερέας και 7 ψάλτες θα μας τα ψάλουν. Πόσες είναι συνολικά οι βασικές νότες της βυζαντινής μουσικής? 8. 7. Πιο πολύ γνωστό γαλακτοκομικό προϊόν μπορεί να είναι και στραγγιστό. Χαλούμι. Γιαούρτι. Ναι. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ασύμμετρος? Μετρό. Συμμετρικός. Της Θεός μεγάσος ο Θεός ημών. Μια χαρά ψέλετε, γιατί είπατε ότι δεν είστε ψάλτης? Δεν είμαι ψάλτης. Αλλά ακόμα πάτε και ψέλετε στην εκκλησία. Ναι. Από τη βυζαντινή μουσική, ναι. Αλλά θέλω να γίνω ψάλτης. Βαρνάβα, τι γίνεται? Όλα καλά εσείς? Πού ψέλετε εσείς? Απόστολο Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας ψέλει στον Απόστολο Βαρνάβα. Καμία πρωτοτυπία? Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστολής είπατε Διόδο. Σύμφωνα με τη βίβλο, ποια ημέρα δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο? Την πρώτη. Την έκτη. Την γενήν ανάστασιν πρώτου σου πάθους πιστούμενος εκ νεκρών ηγύρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Όθεν και ημίς ως υπέδες τα της νίκης σύμβολα φέροντες σοι το νικητή του θανάτου γόμεν. Τον εικόνα σου βλέπω σωτήρ μου και κόσμη μένε και εν δήμα ουκέχω ή να εισέλθω εν αυτό. Καλόν Πάσχα να φτάσουμε με καθαρές τις καρδιές μας, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, για να είναι έτοιμοι, να είμαστε όλοι έτοιμοι για να μεταλάβουμε. Ποιος κορυφαίος Έλληνας φιλόσοφος έγραψε μεταξύ άλλων και την απολογία του Σοκράτη? Ο Πλάτωνας. Σε ποιο νησί του Αιγαίου βρίσκονται τα περίφημα μαστιχοχώρια? Πάσου. Στοιχείο. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενίτι αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Το Άμπου Ντάμπι ή το Ντουμπάι είναι η μεγαλύτερη πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Άμπου Ντάμπι. Το Ντουμπάι. Νοόν ειδούν ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύχτας και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρήγορουντα. Ζωή
Ευχαριστάμενο. Είμαστε κομπλέ εδώ, καταλαβαίνετε ότι και εκκλησία να μην πάτε, τα έχετε ακούσει όλα σε ένα ποτπουρί, σε μια συλλογή. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Αρημαθέας, μυστικού μαθητή του Ιησού, ο οποίος ζήτησε από τον Πόντιο Πιλάτο την άδεια να αποκαθιλώσει το νεκρό σώμα του Ιησού? Νικόδημος. Ιωσήφ. Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παραβολή ποιων? Της Αγίας Κασιανής. Των 10 Παρθένων. Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου, ο Καναδάς ή η Κίνα? Η δεύτερη. Η Κίνα. Ο Καναδάς. Και μας δηλώσατε σήμερα ότι παίζετε μουσική με το συγκρότημα του σχολείου σας. Ναι. Δηλαδή, είστε παπαροκάς. Ναι, θα μπορούσατε να το πείτε. Είμαι καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση και σε ένα από τα σχολεία στα οποία διδάσκω, στο Όμοδος, είμαι και μέλος του συγκροτήματος, παίζω drums. Κανονικά παπαροκάς δηλαδή. δίνεται τα drums εκεί, τους δίνεται και γίνεται χαμός. Πώς αλλιώς είναι γνωστή με δύο λέξεις η Ήπειρος της Ευρώπης? Γερεάλβιον. Αυτή είναι η Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Γερεά Ήπειρος. Sorry, ναι. Η ιστορική τυρανόσαυρη ήταν φυτοφάγη ή σαρκοφάγη? Φυτοφάγη. Σαρκοφάγη. Ποιος Ιταλός σκηνοθέτησε την τηλεοπτική σειρά βρετανικής και ιταλικής παραγωγής «Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ», που θεωρείται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης? Και όπου να είναι θα ξεκινήσει πάλι να παίζεται όπως κάθε Πάσχα. Δεν το γνωρίζω. Αποκλείεται. Γνωρίζω τη ζητή, αλλά δεν γνωρίζω τον... Ο Φράγκο Τζεφιρέλη.